Γιατρέ, πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Λοιπόν, πριν πάμε στους post-COVID ασθενείς, φαίνεται ότι σταθεροποιείται η όλη κατάσταση με την πανδημία και περιμένουμε από μέρα σε μέρα καλά νέα να πάρουμε αέρα ελευθερίας από 1η του Μάρτη. Ναι, αυτό έχει ακουστεί. Αυτό είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου. Εσείς εκτιμάτε ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του μήνα να πάμε σε χαλαρώσεις ή θέλουμε ακόμη δρόμο? Ναι. Εντάξει, δεν μας αρέσει ποτέ να συζητάμε με χρονοδιαγράμματα όσο για να θέλει ο κόσμος να ακούσει τα χρονοδιαγράμματα. Νομίζω ότι άρχισε να σταθεροποιείται η κατάσταση βλέποντας τους νοσηλευόμενους χθες που υπάρχουν, 198 συνολικά στα νοσοκομεία μας. Νομίζω ότι άρχισε να σταθεροποιείται η κατάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό θετικότητας το οποίο έχει βρει ένα πλατό, δηλαδή είναι στο 2,49%. Δηλαδή, με απλά λόγια, βλέπουμε αρκετά θετικά ποσοστά στην κοινότητα. Νοσηλεύονται όντως λιγότεροι, το οποίο είναι καλό. Ναι, αλλά αυτό όντως, αυτό το 2,49 δεν μεταφράζεται σε μεγάλο αριθμό νοσηλιών. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι, φαίνεται να είναι λίγο καθησυχαστική αυτή η αριθμή. Η αριθμή που ήρθαν τις τελευταίες 1-2 μέρες, δηλαδή. Το ποσοστό θετικότητας φαίνεται να μην ακολουθεί αυτό που περιμέναμε, δηλαδή να μην κάνει την πτώση που περιμέναμε ακόμη. Αλλά ναι, από τη στιγμή που αυτό δεν μεταφράζεται σε αυξημένο αριθμό νοσηλευμένων, τότε αυτό ναι, είναι σίγουρα μια θετική είδηση. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες εβδομάδες. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που πέρασαν τον κορονοϊό, περνούν οι μήνες και ακόμη ταλαιπωρούνται, γιατρέ. Ναι. Παίρνοντας ευκαιρία αυτό που είπαμε ακριβώς πριν, είδαμε χθες τα στοιχεία ότι έχουμε 14 νοσηλευόμενους COVID, σε οξία φάση COVID, με λίγα λόγια, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, και έχουμε σύμφωνα με τα στοιχεία 28 post-COVID νοσηλευόμενους διασωληνωμένους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί που έχουν αποχαρακτηριστεί πλέον σαν μολυσματικά περιστατικά, δεν μεταδίδουν, με λίγα λόγια, είναι διπλάσιοι από αυτούς που έχουν οξία COVID λίμωξη. Αυτοί που είναι διασωληνωμένοι, με λίγα λόγια. Και πηγαίνοντας και ένα βήμα παρακάτω, τους post-COVID που βλέπουμε στην κοινότητα, να πούμε με λίγα λόγια αυτό που ονομάζουμε long-COVID, είναι ουσιαστικά τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά την οξία φάση της λίμωξης. Δηλαδή, οτιδήποτε περάσει μετά από τον μήνα ονομάζεται long-COVID, μετά τις 12 εβδομάδες είναι το post-COVID, αλλά για να μην τα συγχύζουμε, μετά τις 12 εβδομάδες. Έχει βρει ακριβώς πριν 4 μέρες μια μεγάλη μελέτη από την Αμερική με 150.000 άτομα, η οποία έχει δείξει εντυπωσιακά ευρήματα. Δείχνει ότι ακόμη και ένα χρόνο μετά την λίμωξη από COVID, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης περικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας, εμφραγμάτων, πνευμονικών εμβολών, ακόμη και ένα χρόνο μετά. Ειδική ομάδα, συγκεκριμένοι ασθενείς, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ή δεν έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα? Ποιοι δηλαδή θα παρουσιάσουν αυτά που λέτε? Λοιπόν, μιλάμε για ένα τεράστιο δείγμα, 150.000 ασθενείς, στους οποίους περιλαμβάνονται και ασθενείς με συνοσηρότητες, δηλαδή με άλλες συνοσηρότητες, και χωρίς. Εννοείται ότι αυτοί οι οποίοι περνάνε βαριά τη λίμωξη COVID αρχικά, δηλαδή αυτοί που νοσηλεύονται και ακόμη περισσότερο αυτοί που είναι διασυνομίσεις της μονάδας εντατικής θεραπείας, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακού κινδύνου, και όχι μόνο καρδιαγγειακού, και ασθενειών από τον πνεύμονα και πνευμονικών παθήσεων. Αλλά ακόμη και αυτοί που περνάνε ήπια το COVID εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακού κινδύνου. Μάλιστα. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία στην Κύπρο, σωστά? Όχι ακόμη, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ποτέ τέτοιους αριθμούς από την Κύπρο. Μιλάμε για μια τεράστια μελέτη. Ναι, αλλά ως πνευμονολογική εταιρεία, γιατρέ, και συνομιλώντας με άλλους συναδέλφους σας, και τα περιστατικά που βλέπετε εσείς, δηλαδή είναι κοινά τα συμπτώματα των post-COVID ασθενών που παρακολουθείτε όλοι οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι αυτούς τους μήνες? Ναι. Για να κάνουμε λίγο πιο απλά και ξεκαθαρά τα πράγματα. Βάλουμε τους ασθενείς σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρές πνευμονικές παθήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η πνευμονική ίνωση, πολύ σοβαρή πάθηση, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Ο άλλος πυλώνας είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τα πιο γενικευμένα συμπτώματα, όπως η ανοσμία, η αγευσία, η δύσπνοια, οι ταχυκαρδίες, αδυναμία συγκέντρωσης, όλα χωρίς να έχουν κάποια σαφή πνευμονική πάθηση. Οπότε, βλέποντας αυτούς τους δύο διαφορετικά groups ασθενών, πορευόμαστε ανάλογα. Το δεύτερο group, το οποίο φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο με τα γενικά συμπτώματα, ουσιαστικά το μόνο φάρμακο που έχουμε στα χέρια μας είναι ο χρόνος. Δηλαδή, κάνουμε υπομονή, θα περάσουν τα συμπτώματα με την παράδοση του χρόνου.
Σε ό,τι αφορά τον γκρουπ με τις σοβαρές πνευμονικές παθήσεις, εκεί έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας πλέον και εκεί τους βλέπουμε στα γιατρία και πράττουμε ανάλογα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δηλαδή, ακόμη δηλαδή και μήνες να περάσουν για κάποιες ομάδες ασθενών, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Ευχαριστώ.